Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στη συμφωνία κατέληξαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ να εργαστούν από κοινού για να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις και να διασφαλιστεί η ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους εταίρους κατά τη χθεσινή συνάντησή τους που έλαβε χώρα στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στον Νταβός της Ελβετίας. Ενώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε πως όλοι μαζί προετοιμαζόμαστε για την ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, ώστε η Ελλάδα να καταστεί μια κανονική χώρα στην Ευρωζώνη με ισχυρή στρατηγική υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Αίσιο τέλος φαίνεται ότι θα έχει για τους τρεις ιδρυτές του Scrooge.gr η μάχη για το 50% των μετοχών που δεν κατέχουν και είναι κάτι παραπάνω από πρόθυμοι να αγοράσουν τις εταιρείες που ξεκίνησαν και γιγάντωσαν στα χέρια τους. Αν δεν προκύψει κάποιο σημαντικό απρόοπτο, οι τελικές αποφάσεις πρόκειται να ανακοινωθούν την 3η 6 Φεβρουαρίου, με τις τελευταίες πληροφορίες να θέλουν την ιδρυτική ομάδα να έχει βρει τις απαραίτητες συμμαχίες που θα της εξασφαλίσει την επικράτησή της στον σχετικό διαγωνισμό. Η Scrooge έχει μηδενικό δανεισμό και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος που την καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα της συμμετέχουν αυτή τη στιγμή περίπου 2.600 καταστήματα που διακινούν περισσότερα από 7 εκατομμύρια προϊόντα. Κάτι φαίνεται να κινείται στο θέμα επέκτασης του προαστιακού σιδηροδρόμου προς το Λαύριο, καθώς τον περασμένο Ιούνιο εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η καθυστέρηση του έργου τα τελευταία χρόνια είναι συνεχής, αν αναλογιστεί κανείς ότι η επέκτασή του έχει εξαγγελθεί από το 2007 με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2012. Το Υπουργείο Μεταφορών, σε συνεργασία με την ΕργοΣΕ, κατόπιν πίεση τη παρούσα Δημοτική Αρχή, έχουν προτείνει την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου από το Κοροπή ως το Λαύριο, σε συνδυασμό με την οδική σύνδεση τη Αττική Οδού. Η ΕργοΣΕ έχει ήδη καταθέσει τη διαχειριστική αρχιτεχνική δελτίο με προμελέτες προκειμένου να προχωρήσει τελικά η υλοποίησή του. Τοτικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών με τον γενικό δικτυμό να κυμαίνει σε 876,80 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,08%. Μικρές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.